Καθημερινά λόγια του Θεού. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που έχουν διαβάσει τον λόγο μου και πιστεύουν ότι θα εκπληρωθεί. Δεν θα σε κακομεταχειριστώ καθόλου. Θα κάνω να εκπληρωθούν μέσα σου αυτά που πιστεύεις. Αυτή είναι η ευλογία μου που έρχεται πάνω σου. Ο λόγος μου πετυχαίνει τα μυστικά που κρύβει ο κάθε άνθρωπος. Οι πάντες έχουν θανάσιμα τραύματα και εγώ είμαι ο καλός γιατρός που τα γιατρεύει. Απλώς έλα υπό την παρουσία μου. Γιατί είπα ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν πλέον θλίψη και δάκρυα? Αυτός είναι ο λόγος. Μέσα μου τα πάντα έχουν επιτευχθεί. Όμως μέσα στους ανθρώπους τα πάντα είναι διεφθαρμένα, κενά και απατηλά για αυτούς. Υπό την παρουσία μου σίγουρα θα κερδίσεις τα πάντα και θα δεις, όπως και θα απολαύσεις σίγουρα όλες τις ευλογίες που δεν θα μπορούσες καν να φανταστείς. Όσοι δεν έρχονται ενώπιόν μου είναι σίγουρα επαναστατικοί και είναι οπωσδήποτε εκείνοι που μου αντιστέκονται. Ασφαλώς και δεν θα τους αφήσω να γλιτώσουν εύκολα. Θα παιδεύσω αυστηρά αυτούς τους ανθρώπους. Να θυμάστε το εξής. Όσο περισσότερο έρχονται οι άνθρωποι ενώπιόν μου, τόσο περισσότερα θα κερδίσουν. Κι ας είναι απλώς χάρη. Αργότερα θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες. Από τη δημιουργία του κόσμου έχω αρχίσει να προκαθορίζω και να επιλέγω αυτήν την ομάδα ανθρώπων, δηλαδή εσάς σήμερα. Η ιδιοσυγκρασία σας, το επίπεδο, η εμφάνιση, το ανάστημα, η οικογένεια στην οποία γεννηθήκατε, η δουλειά και ο γάμος σου, όλη σου η οντότητα, ακόμα και το χρώμα των μαλλιών και του δέρματός σου, καθώς και η ώρα της γέννησής σου, όλα έχουν διευθετηθεί από τα χέρια μου. Ακόμα και όσα κάνεις και οι άνθρωποι που συναντάς καθημερινά διευθετούνται από τα χέρια μου. Για να μην αναφέρω πως το γεγονός ότι σε φέρνω υπό την παρουσία μου σήμερα είναι ουσιαστικά από τη δική μου διευθέτηση. Μην τα χάνεις. Θα πρέπει να προχωράς με ψυχραιμία. Αυτό που σου επιτρέπω να απολαμβάνεις σήμερα είναι το μερίδιο που σου αξίζει και έχει προκαθοριστεί από μένα από τη δημιουργία του κόσμου. Οι άνθρωποι είναι όλοι τόσο ακραίοι. Είτε είναι υπερβολικά ξεροκέφαλοι, είτε εντελώς ξεδιάντροποι. Αδυνατούν να λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο και τις διευθετήσεις μου. Μη το κάνετε πια. Τα πάντα είναι χειραφετημένα μέσα μου. Μη δεσμεύεστε, γιατί θα έχετε απώλειες όσον αφορά τη ζωή σας. Να το θυμάστε.